Στο δημοτικό γήπεδο της Ελοπίας και στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας Βιωτίας έγινε το μεγάλο μάτς κορυφής. Παρουσία πολλών θεατών, ο πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα και αίτητος Ελοπιακός υποδέχθηκε την ομάδα της Θήβας που ήταν στη δεύτερη θέση. Στο 8 και μετά από το γέμισμα στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ο Σπανός πήρε την κεφαλιά, ο Ρουπάκας προσπάθησε να κάνει το σουτ, κλείστηκε από Καναρί και Κωνσταντινόπουλο, έπεσε, ο διαιτητής Λουκάς Αλαφογιάννης ήταν κοντά στη φάση, έδειξε out. Στο 11, ο Γεωργίου έδωσε στον Μπεσού, αυτός έκανε την ωραία πάσα στον Λάμπρο Τσιόλι, αυτός έκανε το σουτ, δεν βρήκε στόχο. Στο 22 η προσπάθεια από τους γηπεδούχους, ο Τζόρνταν έδωσε στον Ρεσβάνη, έκανε το σουτ, μπλόκαρε ο Κωνσταντινόπουλος. Στο 26 φάουλ για τους φιλοξενούμενους, στην εκτέλεση ο Κοτόρος, η μπάλα πήγε στον Μπεσού, αυτός έκανε με τη μία το σουτ, πέρασε out. Στο 32 ο Ρεσβάνης εκτέλεσε το φάουλ, στο δεύτερο δοκάρι ο Ρουπάκας μόνος έπιασε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κωνσταντινόπουλου για να κάνει το 1-0 προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Τρία λεπτά αργότερα, ο Τζόρνταν έκανε το γέμισμα, ο Ρεσβάνης με το στήθος στον Σπανό, αυτός έκανε το σουτ, ο Γεωργίου έβαλε το πόδι του, η μπάλα πήγαινε κόρνερ, αλλά ο Δήμου ήρθε σαν τρέιλερ και την έσπρωξε στα δίχτυα και έτσι άμεσα η ομάδα της Ελοπίας διπλασίασε τα τέρματά της. Στο 41 στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι, ο Μπεσού στον Ευθύμη Τσιόλι, αυτός έκανε το σουτ, η μπάλα μόλις out, ευκαιρία για την Θήβα να ξαναμπεί στο μάτς. Στο 43 ο Γεωργίου έκανε το γέμισμα, η μπάλα πέρασε, ο Ζαχαριάς κινήθηκε γρήγορα, μπήκε στην περιοχή, πιεζόμενος έκανε το σουτ, η μπάλα στην δεξιά γωνία, το 2-1, η ομάδα της Θήβας μείωσε και ξαναμπήκε στο μάτς σε κομβικό σημείο. Στο 45 ο Λάμπρος Τσιόλις έκανε το σουτ, η μπάλα μόλις out στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Στο 58, πρώτη φάση στο δεύτερο μέρος, ο Κολιόπουλος έκανε τη βαθιά παλιά, μέσα στην περιοχή ο Δήμου πήγε άτσαλα πάνω στον Λάμπρο Τσιόλι που είχε προλάβει να κάνει το κοντρόλ, τον έριξε και ο κύριος Αλαφογιάννης αμέσως έδειξε την άσπρη βούλα, πέναλτι για την ομάδα της Θήβας, απόφαση που αποδέχθηκαν χωρίς διαμαρτυρίες οι γηπεδούχοι, με τον Δήμου να βλέπει και την κίτρινη κάρτα. Την ποινή εκτέλεσε ο αρχηγός της ομάδας της Θήβας, Κώστας Κοτόρος, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Ο Κουτρούμπας, παρά το ότι έπεσε σωστά, δεν κατάφερε να διώξει και έτσι η ομάδα της Θήβας ισοφάρισε και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Στο 64 έγινε το γέμισμα από τον Τσέλο, ο Ρεσβάνης κατέβασε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, έπιασε και το δυνατό διαγώνιο σουτ με το αριστερό, έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία και έτσι έκανε το 3-2 και έδωσε και πάλι το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Στο 73 και η υποβροχή πλέον το μάτς, κίτρινη κάρτα και αμέσως μετά κόκκινη από τον κύριο Αλαφογιάννη στον Γιάννη Καραμπά, μιας και είχε δείξει και νωρίτερα κίτρινη κάρτα στον πάγκο της ομάδας της Θήβας, αποβολή για τον προπονητή των φιλοξενούμενων, καθώς διαμαρτυρήθηκε για την υπόδειξη offside του Μπεσού σε αυτό το γέμισμα του Καναρί. Ένα λεπτό αργότερα, ο Σεχάι εκτέλεσε το corner, η μπάλα στο χέρι του Μπεσού, διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για πέναλτι, ο κύριος Αλαφογιάννης κοντά στη φάση έδειξε ότι η μπάλα βρήκε στον νόμο και ότι δεν υπήρχε παράβαση. Στο 80, υποδυνατή βροχή και αέρα πλέον το τέρμπι, φάουλ για τους γηπεδούχους σε καλό σημείο, η πολύ καλή εκτέλεση από τον Ριζάη, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και out. Δύο λεπτά αργότερα ο Σκουρτανιώτης τον Ρεσβάνη, αυτός έκανε το σουτ με το δεξί, η μπάλα μόλις out. Στο 85, ο Σαμάνης έκανε το γέμισμα, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, ο Λάμπρος Σιόλης έκανε το σουτ, με τα πόδια ο Κουτρούμπας έδιωξε σε κόρνερ, τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της Θήβας, στην τελευταία φάση του μάτς, Ελοπιακός Θήβα 3-2, 11 στα 11 ο Ελοπιακός και πρωταθλητής χειμώνα. Είμαι ευχαριστημένος για την προσπάθεια από το 0-2 που κάναν τα παιδιά και το γυρίσαμε. Νομίζω ότι έχουμε λίγο απειρία σε κάποια πράγματα και δεχόμαστε, σήμερα δεχτήκαμε εύκολα γκολ. Εντάξει, ήταν ένα καλό παιχνίδι με πολλά γκολ μπορώ να πω για ένα ντέρμπι. Ασφαλώς ήταν πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι έκανα και τίποτα για να αποβληθώ. Φώναξα στο Λάισμαν, εδώ στην ίδια ευθεία είμαστε. Ο παίχτης δεν ήταν offside. Εντάξει, και φώναξα και στο τρίτο γκολ, να πω την αλήθεια, γιατί πεντακάθαρα μπροστά στο Λάισμαν, η μπάλα βγήκε out. Χτύπησε στα πόδια του επιθετικού και βγήκε out. Και ο Λάισμαν έδωσε corner. Απόρρια αυτού του corner ήταν ένα γκολ. Ένα γκολ κρίνεται ένα παιχνίδι όμως, κρίνεται μια σεζόν. Απ' τη μη σοβαρότητα. Δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι η Θήβα είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι γυμνασμένη ομάδα. Σίγουρα μαζί με τον Κυπάρισο είναι οι ομάδες που διεκδικούν έχουν τον ίδιο στόχο με εμάς. Βαριά η φανέλα της Θήβας. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο της, οπότε ήταν εξ αρχής ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, είναι ήταν ντέρμπι, εντάξει, ποδόσφαιρο πολύ. Προσπαθήσαν οι ομάδες να παίξουν, η μία εξοδετέρωσε την άλλη. Η κάθε μία ομάδα είχε τις στιγμές της, είχε ένα χρονικό όριο που έπαιξε ποδόσφαιρο. Εμείς ευτυχήσαμε, κάναμε τις ευκαιρίες αυτές, γκολ που είδε, πήραμε τις 6 βαθμούς και προχωράμε. Όλα πρέπει να τα βλέπεις. Δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να αφήνεις να πέφτει έτσι κάτω. Σίγουρα αυτό θα μας απασχολήσει λίγο για ποιο λόγο περίπου ένα
τέταρτο 20 λεπτά η Θήβα ανέβασε την απόδοσή της. Εμείς υστερήσαμε, αδικαιολόγητα πήγαμε λίγο πιο πίσω τις γραμμές μας. Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις το σθένος, την ηρεμία, να μένεις πιστός στο πλάνο σου και να προσπαθείς να κερδίσεις. Εμείς το είχαμε από ένα σημείο και μετά και φτάσαμε στη νίκη. Είδαμε πολλές διαμαρτυρίες για τη διαιτησία από τη δικιά σας πλευρά. Όχι, δεν έχω κάτι να πω. Δεν είναι δουλειά δική μου. Ωραίο το παιχνίδι. Πολύ ευχάριστο στο μάτι όταν είσαι έξω από τις ομάδες έτσι, σαν φίλαθλος. Οι διαιτητές δεν ήταν στο, για άλλη μια φορά δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν θέλω να μιλάω για διαιτησία τώρα ούτε αναλυτικά, ούτε άμα ήταν υπέρ μας ή κατά μας. Μάτια έχουμε όλοι. Όσο μπορούσαμε σήμερα να καλύψουμε τηλεοπτικά το προϊόν αυτό το παιχνίδι. Εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο. Ωραία η ματαιοδοξία κάποιων να περνάνε από εδώ πέρα από αυτό το χωριό των 300 κατοίκων περίπου 200 χιλιάρικα σε 3 χρόνια. Είναι κρίμα για την ασφάλεια πρώτα των αθλητών του χωριού. Του όποιου, ή των όποιων αθλητών, δεν ξέρω αν είναι από εδώ όλοι, άμα είναι και από τη Θήβα ή από τις γύρω περιοχές. Πρώτα μεριμνούμε για την ασφάλεια. Πρώτα να μην υπάρχουν πεζούλια επικίνδυνα και από εδώ 1,5 μέτρο, 1,5 μέτρο και κολόνες. Δεν είναι το μόνο γήπεδο, αλλά εμένα μου φαίνεται αδιανόητο όταν περνάνε ένα πολύ σημαντικό ποσό από αυτά που ακούω. Και αποδείξεις υπάρχουν, άμα θέλει κάποιος, να μην μεριμνούν γι' αυτό, να μην μεριμνούν για εσάς, να είστε κάπου σε πιο normal συνθήκες, ατέλειες έχουν όλα τα γήπεδα, και να μην μεριμνούν γι' αυτούς τους κολλημένους με την μπάλα, με την καλή έννοια, είτε από εδώ, είτε από τη δικιά μας περιοχή, να δούμε ανθρώπινα, είτε βρέχει είτε χίλιο. Είναι αδιανόητο εμένα, είναι πολύ ξένο για την νοοτροπία μου. Άμα είναι να κάτσω, προφανώς αυτά θα τα θίγω και θα είναι τα μόνα που θα θίγω. Ούτε η διαιτησία που μας κυνηγάει θα αρχίσω να λέω λεπτομέρειες. Και δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό. Πολύ καλή η ελοπία σας σύνολο, να είναι καλά. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτά θα τα πούμε αναλυτικά μετά το Πάσχα, όταν θα είναι ή να συνεχίσουμε ή να δούμε κάποιο άλλο σενάριο Β. Γιατί έχουν γίνει πολλά που δεν ξέρετε, ακούγονται διάφορα και από εκεί και πέρα ευτυχώς δεν μας έπιασε και η καταιγίδα, γιατί εδώ πέρα θα πνιγόμασταν.